Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне... Για τη διάρκεια 3,5 ώρων συνάντηση Αναστασιάδη Πούτιν, οι ρωσικές αρχές εκένωσαν και απέκλεισαν την κόκκινη πλατεία. Επρόκειτο για μια από τις σπάνιες πια συναντήσεις του Ρώσου Προέδρου στο γραφείο του στο επιβλητικό Κρεμλίνο και όχι στην προεδρική κατοικία όπως συνηθίζεται. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Πούτιν για το Κυπριακό από την πρώτη στιγμή. Εμφανίστηκε πλήρως ενημερωμένος για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία και επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα. Είχε προηγηθεί η επισήμανση Αναστασιάδη ότι θα επιδιωχθεί ενεργότερη εμπλοκή των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Особое внимание уделяли сегодня экономическим аспектам российско-кипрского взаимодействия. Τη συζήτηση για την οικονομία άνοιξε ο Ρώσος πρόεδρος παραθέτοντας στοιχεία για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Χαίρομαι που ξεπεράσατε την κρίση. Αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της συνεργασίας και σε τομείς πέραν των παραδοσιακών, λέγοντας μάλιστα ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν είπε στον Αναστασιάδη ότι τροχιοδρομείται η κατασκευή σταθμού ηλεκτρικής παραγωγής στη Λεμεσό με ρωσικά κεφάλαια. Παράλληλα με τις διαδικασίες για την ανέγερση νοσοκομείου στην Πάφο από Ρωσία. Κρατική εταιρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, κατά τη συζήτηση για τη συνεργασία των νομικών υπηρεσιών των δύο χωρών, ο Πούτιν άγγιξε και την υπόθεση Μπράουντερ. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα δεδομένα της υπόθεσης και το παρελθόν του Αμερικανού μεγιστάνα για να καταλήξει στην εξής τοποθέτηση. Κατανοώ απόλυτα το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσβλέπω ότι θα υπάρξει απόφαση που θα μας ικανοποιεί. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επεσήμανε την ανάγκη προστασίας των χριστιανών της Συρίας, καλώντας μάλιστα τον Νίκο Αναστασιάδη να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κατά τη συζήτηση για το θρησκευτικό διάλογο, αναφέρθηκε και στη λειτουργία της πρώτης Ρωσικής Εκκλησίας στο Επισκοπείο, χαιρετίζοντας την παρουσία Αναστασιάδη στην τελετή των θυρανιξίων του ναού. Όπως είπε, θέμα χρόνου είναι η ανέγερση Ρωσικής Εκκλησίας και στη Λέμεσο. Η εφόλης συζήτηση έφτασε μέχρι το πάφος 2017. Με τον Πούτιν να αναφέρεται σε εκδηλώσεις για την προβολή της ρωσικής κουζίνας και κουλτούρας.